Πάρτε μια βαθιά ανάσα, γιατί θα σας οργήσουμε, θα σας οργήσουμε τώρα, με κάτι το οποίο θα δείτε να συμβαίνει στη Γαλλία και να μην συμβαίνει στην Ελλάδα. Όπως συνήθως κάνουμε, θα μιλήσουμε με ονόματα και αριθμός. Λοιπόν, ο λόγος είναι περί αυξής τιμών. Θα μιλήσουμε για εναγορά, θα δούμε λίγο τι κάναν στη Γαλλία. Στη Γαλλία δεν... Αντιδρά το κράτο μόνο, δεν αντιδρούν μόνο οι καταναλωτέ, αντιδρούν και οι αλυσίδε σούπερ μάρκετ. Ένα των προμηθευτών, το είδαμε αυτό να ξεκινάει κάποια στιγμή το καλοκαίρι όταν άρχισαν να διάζουν τα σακουλάκια για να έχουν μικρότερη, μικρότερη ποσότητα προϊόντο. Το κάνουν τώρα στι αυξήσει και το κάνουν με τον πιο δυνατό τρόπο. Μιλάμε λοιπόν για μια αλυσίδα που την ξέρουμε στην Ελλάδα. Δεν είναι πια εδώ. Όχι, θα δούμε τι τιμέ και για την πεψικόλα και για τα άλλα προϊόντα σε λίγο. Αλλά ξεκινήσουμε με, τη, με την μπράντα. Το Carrefour είναι. Το Carrefour λοιπόν στη Γαλλία, Μπράβο. όταν πήγε η εταιρεία PepsiCo, μια πολύ μεγάλη εταιρεία με εξαιρετικά προϊόντα, μερικά από τα οποία βλέπετε και θα τα συγκρίνουμε τώρα, και του είπε ότι θέλει να αυξήσει πόσο τη εκατονικό 7%. Επιπλέον σε ό,τι άλλο είχε γίνει. Ξαφνικά 7% οριζόντια. Πάει λοιπόν στα Carrefour στη Γαλλία η Πεψικό η οποία έχει, βλέπουμε εδώ, προϊόντα, την Pepsi Cola, Σωστά, τον έχει, το σωστά έχει τα Lay's, τα Quaker, γνωστές brands που πάρουν και στην Ελλάδα. Πασίγνωστη. Θα τις δούμε και τις τιμές τους. Πάει, λοιπόν, στο Carrefour στην Γαλλία και τους λέει, θα σας τα δίνω 7% αυξημένα. Και λέει το Carrefour, ευχαριστούμε πολύ, δεν τα βάζουμε. Σας πετάμε έξω από το μαγαζί, γιατί οι τιμές σας είναι πολύ μεγάλες. Και στο σημείο που, υπάρχει το ταμπελά, που υπήρχαν τα προϊόντα, υπάρχει υπάρχει ταμπελάκι μη αποδεκτέ αυξήσει τιμών. Και στην ηλεκτρονική σελίδα, αν μπείτε τώρα του Carrefour και μπείτε σε μεμονωμένα προϊόντα που θα αναφέρουμε, υπάρχει αναφορά από πάνω μη αποδεκτέ αυξήσει τιμών δεν μπολούνται. Μάλιστα. Το Carrefour λοιπόν έκανε κάτι το οποίο είναι αξιέπαινο. Και γι' αυτό και το μνημονεύουμε. Είπε σε μια μεγάλη εταιρεία πολυεθνική: Δεν σου πουλάω τα προϊόντα γιατί οι αυξήσει που μου ζητά είναι υπέρογγε. Τι κάναμε εμεί. Και πάμε να δούμε την πρώτη κάρτα. <laughs> λοιπόν, βάλαμε τον Νίκο να βρει τα προϊόντα αυτά τα οποία που η Carrefour δεν δέχεται να βάλει στα μαγαζιά της, να δει πόσο είχαν πριν, πόσο αύξηση ζήτησε η για να τα δίνει στα γαλλικά Καρφούρ και να δούμε πόσο πολλούνται στην Ελλάδα. Τα και ίδια, εδώ θα οργιστεί. Τα, τα ίδια προϊόντα. Τα ίδια προϊόντα στην ίδια ποσότητα. Μας, Προσέξτε. Μα βοηθάει πάρα πολύ η τιμή μονάδα. Το αναλύτρο. Γιατί ακόμα και εδώ στην, στο αναψυκτικό είναι η ίδια ποσότητα και στην Ελλάδα και στη Γαλλία. Πάμε να δούμε λίγο. Από λοιπόν. αρχική τιμή 1,24,7 με την αύξηση θα πήγαινε στο 1,33 e που δεν δέχτηκε η Καρφούρ. Στην Ελλάδα πωλείται 096 ευρώ αναλύτρο από 0, 88 που θα πολλούνταν στα Καρφούρ στη Γαλλία. Ελάτε και δώστε μας μία απάντηση τώρα. Στη Γαλλία λοιπόν έκανε το 1,5 λίτρο της πεψικόλα Κόλλα. Κάνει τώρα σήμερα που μιλάμε στα Καρφούρ 1,247. Και πάει η πεψικού και λέει θα σου το πουλήσω με αύξηση και θα πρέπει να πάει 1,33. Και λέει η Καρφούρ, σου πετάει έξω την Πεψί Κόλλα, είναι πολύ μεγάλη αύξηση. Και στην Ελλάδα κάνει 1,44. 1,44. 1,33 θα κάναμε την αύξηση στη Γαλλία και του είπαν: ε, Δεν σα τα πουλάμε. Στην Ελλάδα το αγοράζουμε 1,44. Πάμε σε άλλα προϊόντα λοιπόν, τη Πέμπσικο με δ, την δ, ίδια δημο, σύγκριση. Δημοφιλή, δημοφιλές, τα Φαντατάκια, καταπληκτικά. Λοιπόν, εδώ η συσκευασία τα προϊόντα είναι εξαιρετικά. Βασική... Να το λέμε πάντα. Η αλλά συσκευασία αλλά για στη Γαλλία ήταν των 135 γραμμαρίων. Στην Ελλάδα βρήκαμε των 150 γραμμαρίων. Βλέπουμε τη διαφορά οντιμών. Εδώ θα ήθελα να σταθείτε περισσότερο στην ανακυλό. 8,07 η αρχική τιμή στη Γαλλία θα πήγαινε 8,63 ευρώ ανά κιλό. Στην Ελλάδα το η Το κιλό αναγωγή, τα λέει έχουν 13. 13 ευρώ μα το κιλό. τι είναι κιλό. αυτό το πράγμα. Ξανά δείτε την τελευταία στήλη, δείξτε το μα εδώ κύριε Λαζάνη, γιατί είπαμε πια μπορούμε να συγκρίνουμε τι ποσότητε. Και αυτή είναι η απόλυτη σύγκριση. Αυτά και είναι από τι σελίδε ελληνικού σούπερ μάρκετ και του γαλλικού σούπερ μάρκετ Καρφούρ. 8,07 λοιπόν τα πουλάγαν το κιλό, τα λέει στη Γαλλία. Του είπε η Πέψικο, θα τα πάμε στα 8,63 το κιλό. Και είπαν όχι, δεν σα βάζουμε. Αρνούμαστε και στην Ελλάδα τα πληρώνουμε 13, 13 ευρώ το κιλό. Πάμε σε άλλα πράγματα. Πάμε να δούμε το προεντορίτο. Επίση, μένουμε στην κατηγορία snack. Στη Γαλλία η συσκευασία είναι 160 γραμμαρίων. Στην Ελλάδα βγαίνει στα 100 γραμμάρια. Α δούμε λοιπόν πάλι Αυτό την ποσότητα ανακυλό που Το 11,8 ευρώ ανακυλό στη Γαλλία. Θα πήγαινε 12,63. Στην Ελλάδα είναι 15,8 ευρώ ανακυλό. 15 ευρώ και 80 λεπτά, επαναλαμβάνω, ανακυλό είναι η τιμή μονάδα βάσει οποία βγαίνει η τιμή Μες. στο σακουλάκι των 100 γραμμαρίων. Να δούμε ακόμα ένα προϊόν υγιεινέστατο, ναι, καταπληκτικό, το κόκερ, για πολλούς το χρησιμοποιούν στο πρωινό του. Χρόνια τώρα. Στην Γαλλία, παραδοσιακό. Ακριβώ, με το φοβερό μπραντ. το κόκερ είναι στη συσκευασία 550 γραμμάρια. Στην Γαλλία, στην Ελλάδα είναι του μισού κιλού. Βλέπουμε Πάμε να δούμε τιμή του κιλού όμω. 3,35 στην ανακυλό στη Γαλλία. 3,58 θα πήγαινε, στην Ελλάδα πωλείται 4,28 πραγματικά ευρώ είναι χαλό. Σε ένα προϊόν εξαιρετικό, πραγματικά φοβερή ποιότητα, υγιεινέστατο, αλλά το πληρώνουμε πολύ πιο ακριβά. Όπω όλα. Δεν ξέρουμε γιατί. Χωρί να ξέρουμε ποτέ γιατί. Νίκο, εγώ όμω ευχαριστώ πολύ. Αυτή είναι η πραγματικότητα αποτυπωμένη με τιμέ απόλυτε, με μετρημένα και απόλυτα συγκρίσιμα μεγέθη ποσοτικά. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Κάτι πρέπει να γίνει. Παραπάνω από αυτό που γίνεται. Δεν αμφισβητούμε πράγματα που γίνονται και τα πρόστιμα βλέπουμε και πράγματα τα οποία γίνονται τα παρακολουθούμε. Κάτι παραπάνω πρέπει να κάνουμε. Πληρώνουμε τα πάντα ακριβότερα. Και αυτό είναι το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή για το κάθε ελληνικό σπιτικό.